Η Νέα Ζηλανδία έγινε η πρώτη χώρα στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού που προχωρά στην νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ των ομοφιλοφίλων ζευγαριών. Με ευρεία πλειοψηφία 77 βουλευτών επί συνόλου 121 ενεκρίθη σχετική ρύθμιση, προκαλώντας δελήριο ενθουσιασμού τόσο μέσα στην αίθουσα όσο και έξω από το κοινοβουλευτικό χώρο στο Wellington. Έτσι πλέον μεταφέρεται η πίεση και στη γειτονική Αυστραλία, όπου η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ είναι κάθετα αντίθετη σε μια τέτοια κίνηση. Εν αντιθέσει με την εορταστική ατμόσφαιρα της Νέας Ζηλανδίας, στη Γαλλία το κλίμα είναι εκρηκτικό λίγο πριν την καθοριστική συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι εξτρεμιστικές οργανώσεις ετοιμάζονται να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στη χώρα μέσω διαδηλώσεων. Η τελική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου, με τις διαδηλώσεις να ξεκινούν 2 ημέρες νωρίτερα.